Η έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου είναι πλέον γεγονός και ο τομέας της κρουαζιέρας αποτελεί τον καλύτερο τρόπο ανάδειξης και προβολής ενός τουριστικού προορισμού και μοχλού ανάπτυξης κάθε τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Αυτό ισχύει ακόμα και για προορισμούς με ελλιπείς υποδομές, όπως το νησί της Ζακύνθους, το οποίο ποδαρικό για τη φετινή σεζόν έκανε ο ναύτης των 7 θαλασσών. Ξεκινώντας το ταξίδι του από την Βενετία με ενδιάμεσους σταθμούς στο Μαυροβούνιο και την Κέρκυρα, κατέφθασε νωρίς το πρωί, αλλά έμεινε αρρώδου. Ποδαρικό είναι με ποιοι. Ξέρεις το ποιοι που έχουν γιορτακίνητο, το ορθοπαιδικό ποιοι. Τέτοιο ποδαρικό έχουμε φέτος. Συνολικά θα είναι γύρω στα 5 καράβια. Οπότε καταλαβαίνεις τι ωραία κατάσταση είναι στη Ζάνηθο. Ασόψονται οι κύριοι θύνοντες νόες όλα αυτά τα χρόνια μας κυβερνούσαν για την κατάσταση και για το κατάντημα ενός θαυμάσιου νησιού. Ποδαρικό για τη φετινή τουριστική περίοδο έκανε ο ναύτης των 7 θαλασσών, αλλά αρρώδου για το νησί της Ζακύνθου. Με σκοπτικό τρόπο και χιουμοριστική διάθεση σχολιάστηκε και η αισθητή απουσία πνεύματος φιλοξενίας που θα μπορούσε να έχει διοργανωθεί από τοπικούς φορείς. Προχτές εκείδαζα την υποδοχή που κάνανε στο κουραζιρόπλιο που ήταν νομίζω στο Ηράκλειο της Κρήτης και πραγματικά μου ερχόταν τα δέκα στα μάτια από αυτά που έβλεπα από την υποδοχή που τους κάνανε, η κριτική. Τι τους είχαν, τι στο τραπέζι εκείνο που τους δίνανε, τι πράγματα τους είχαν να τους δώσουν, τι προϊόντα, τι πράγματα, τι, κάτι πολύ το λογοδετήδη στο έργο, να μου στο σαν τα τσικίτα, να και τα ξερολούκουμα, να και τα ξεροτήγανα, να και εκείνο, να και τα άλλο. Αβέρτα πράγματα τους δίνανε, είναι υποδοχή, εδώ κοίταξε γύρω, τι ωραίο πράγμα είναι. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχει κριτήριο σύγκριση των τουριστικών προορισμών μεταξύ τους, αφού οι υποδομές και οι ιδιαιτερότητες είναι κάθε φορά διαφορετικές. Και κοιτάξτε την κατάσταση γύρω σας και θα καταλάβετε. Γι' αυτό και δεν έρχονται κουραζιρόπλια. Έλλειψη υποδόμων και τέρμα. Τίποτα. Τα υπόλοιπα περί συγκρίσεων με κατάκολο και κεφαλονίδες είναι μάγκες. Έχουν μια κάμψη φέτος. Έχουν όμως μια ψευτοπροβλήτα και κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς δεν έχουμε τίποτα. Μόνο φρουφρού και αρώματα και μαγιά. Τίποτα άλλο. Ο ναύτης των 7 θαλασσών που μετέφερε 700 επιβάτες στην πλειοψηφία τους Αμερικανούς και 446 άτομα πλήρωμα σήκωσε άγκυρα νωρίς το απόγευμα με λιμάνι προορισμού την Ιταλία.